Κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε σελίδα. Στον εισαγγελέα διηγήθηκε σήμερα ο παρουσιαστής Τάθης Παναγιωτόπουλος, που παραδόθηκε χθες στην αστυνομία για την δημοσιοποίηση ιδιωτικών στιγμών γυναικών στο διαδίκτυο. Ο παρουσιαστής παρέμεινε όλη τη νύχτα στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος να κάνει φύλο και φτερό τους υπολογιστές που είχε στα σπίτια του. Μια νέα καταγγελία και μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από γυναίκα που ανήκει μάλιστα στο φιλικό του περιβάλλον ενεργοποίησε την Τετάρτη το αυτόφορο για τον πρώην παρουσιαστή του Ράδιο Αρβίλα. Σήμερα περνάει το κατόφλι των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη νέα καταγγελία, ο Παναγιωτόπουλος ανέβασε εν αγνία της γυναίκας βίντεο από προσωπικές του στιγμές σε σελίδα ερωτικού περιεχομένου. Περιέγραψε όλο το ιστορικό, δηλαδή με ποιον τρόπο γνωρίστηκε, πώς την προσέγγισε, το ότι πράγματι υπήρχαν αυτά τα βίντεο και ότι μετά το όλο αυτό που αποκαλύφθηκε υπέπεσε στην αντίληψή της ότι υπάρχουν λοιπόν και δύο βίντεο με την κοπέλα αυτή. Το μεσημέρι της Τετάρτης ο παρουσιαστής αναχώρησε αμίλητος από το σπίτι του με προορισμό το αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Λίγα λεπτά αργότερα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, θα παραδοθεί στην υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι καταγγελίες είναι αμέτρητες, χιλιάδες. Ένα ηλεκτρονικό έγκλημα που έχει επιφορτιστεί όλες αυτές τις καταγγελίες και πραγματικά τις αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά και στον αριθμό και στην ποιότητα, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο παρουσιαστής είχε οικονομικό όφελος από τις αναρτήσεις των ερωτικών βίντεο, κάτι που αν διαπιστωθεί θα τον βαρύνει με κακουργηματικού τύπου αδικήματα. Έχουμε εξοργιστεί διπλά και τριπλά. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι και πάρα πολύ απογοητευμένοι. Είναι άνανδρο, δεν κάνουν έτσι άνδρες. Είναι μέγιστη αλητεία και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν πρώτα τα κορίτσια, τα θύματα. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στα σπίτια του Στάθη Παναγιωτόπουλου σε Θεσσαλονίκη και Αλόνισο, από όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε δικαστική εξέλιξη, την οποία θα μας μεταδώσει ευθύς αμέσως η Έλλη Κασόλη από τη Θεσσαλονίκη. Έλλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας τον πρώην παρουσιαστή, τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Η δίωξη ασκήθηκε για την ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών πρόσωπων κατ' εξακολούθηση με σκοπό τη βλάβη τρίτου ατόμου. Με σκοπό τη βλάβη άλλου ατόμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από την πόρτα του ανακριτή, τελείωσε πριν λίγο από τον εισαγγελέα, βρίσκεται έξω από την πόρτα του ανακριτή και μένει να δούμε εάν θα απολογηθεί σήμερα ή αν θα ζητήσει προθεσμία. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε.